τελευταία στοιχεία της Ελστάτ για το ΑΕΠ. Και τι δείχνουν για το πρώτο τρίμηνο αυτής της χρονιάς. Το τρίμηνο δηλαδή της δικιάς μας διακυβέρνησης επί της ουσίας. Τι δείχνουν? Αύξηση του ΑΕΠ σε ετήσια βάση κατά 0,3%. Δηλαδή δεν υπάρχει ύφεση. Το λέω αυτό γιατί ήδη οι μηχανές της παραπληροφόρησης και στον τύπο αλλά και στην αίθουσα αυτή μας πληροφορούν ότι έχουμε ύφεση, γιατί σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο της προηγούμενης χρονιάς, το πρώτο τρίμηνο αυτής της χρονιάς, είχε όντως μια ελαφρά μείωση. Η ύφεση όμως δεν λογίζεται έτσι. Η ύφεση μετρέται σε ετήσια βάση. Και σε ετήσια βάση δεν υπάρχει ύφεση. Το λέω πεντακάθαρα, γιατί έχει ακουστεί επανειλημμένως ότι τι συμβαίνει, το κλίμα. Ναι, με συγχωρείτε κύριε Μητσοτάκη. Δεν άκουσα. Κύριε Λαπαβίτσα, σας λοιπόν, παρακαλώ, 0,3% σας παρακαλώ μην απαντάτε στις διακοπές. 0,3% αύξηση του ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο αυτής της χρονιάς σε ετήσια βάση. Δεν υπάρχει ύφεση. Γιατί? Ναι, υπάρχει αβεβαιότητα, υπάρχει κλίμα στην οικονομία, υπάρχουν πολλά πράγματα τέτοια, αλλά υπάρχουν και μέτρα. Και η κυβέρνησή μας δεν έχει λάβει ηφαισιακά μέτρα. Θα πρέπει να το ξέρετε ή των μνημονίων ότι η ύφεση οφείλεται σε μέτρα τα οποία λάβατε κατά κόρο και συντρίψατε την ελληνική οικονομία. Εμείς δεν έχουμε λάβει μέτρα και άρα δεν υπάρχει ύφεση. Το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση δεν το γνωρίζει κανείς. Αλλά το πρώτο τρίμηνο δεν υπάρχει ύφεση. Το λέω αυτό γιατί και ο τύπος και εδώ ακούστηκε και υπόθηκε ότι υπάρχει ύφεση. Δεν υπάρχει. Για την ώρα ύφεση στην ελληνική οικονομία. Κύριε Μητσοτάκη, είμαι βέβαιος ότι έχετε μαντικές ικανότητες, τις οποίες δεν έχω εγώ ως οικονομολόγος, αλλά για την ώρα δεν υπάρχει ύφεση στην ελληνική οικονομία. Και συνεχίζω. Ακούστηκαν και άλλα πολλά αυτές τις δύο μέρες και από τους εισηγητές των κομμάτων και από τους βουλευτές. Θα σχολιάσω μόνο κάτι που άκουσα από τον κύριο Σταϊκούρα. Τι μας είπε λοιπόν ο κύριος Σταϊκούρας? Ότι προκύπτει σοβαρό ηθικό θέμα, ηθικό ζήτημα, επειδή οι συστηματικά ασυνεπείς, όσοι μπορούσαν να πληρώσουν και δεν το έκαναν, δήθεν ευνοούνται. Ποιος τα είπε τώρα αυτά? Ο κύριος Σταϊκούρας, που ήταν υπουργός των οικονομικών της προηγούμενης κυβέρνησης. Ρωτώ λοιπόν εγώ, δεν ήταν υπεύθυνος ο κύριος Σταϊκούρας να κινήσει τους μηχανισμούς και να κάνει αυτούς που μπορούσαν να πληρώσουν και δεν πλήρωναν να πληρώσουν? Δεν ήταν υπεύθυνος αυτός, δεν ήταν αυτό, δεν είχε αυτός την υποχρέωση να το κάνει. Γιατί δεν το έκανε? Δεν είναι υποκρισία από πλευράς του πρώην Υπουργού Αναπληρωτού Οικονομικών? Εμείς λοιπόν τους κάνουμε αυτούς τους ανθρώπους να πληρώσουν. Και άρχισαν να πληρώνουν. Αυτό έχει συμβεί ήδη με τα πρώτα στοιχεία που σας ανέφερα και εγώ και η Υπουργός των Οικονομικών. Ανέφερε επίσης ο κύριος Σταϊκούρας ορισμένα στοιχεία για την ταμιακή κατάσταση της χώρας, που είναι πλέον γνωστή. Είναι δύσκολη, πολύ δύσκολη. Πράγμα το οποίο όμως έχουν επαναλάβει κατά κόρον οι βουλευτές της αντιπολίτευσης. Ρωτώ λοιπόν εγώ και ρωτώ και στη συνάντηση με τον κύριο Σταϊκούρα. Τι παραλάβαμε? Είναι αλήθεια ότι τον Ιανουάριο παραδόθηκε πλεώνασμα? Μόνο από το Φεβρουάριο και το Μάρτιο το πλεώνασμα αυτό θα μετατρέπονταν με βάση τις εκτιμήσεις του ιδίου του κυρίου Σταϊκούρα σε τρομακτικό έλλειμμα. Το προβλεπόμενο έλλειμμα του Μαρτίου ήταν γιγαντιαίο. Τι κάναμε εμείς? Το συμμαζέψαμε. Σε μια κατάσταση άκρας ασφυξίας, χρηματοδοτικής και πιστωτικής, την οποία δημιούργησαν οι εταίροι και φίλοι μας της Ευρώπης, και ξέρω ότι εδώ έχουμε πολλούς που έχουν έρωτα μεγάλο με την Ευρώπη, ακριβώς εν διαστολή με αυτό το πράγμα, εμείς το συμμαζέψαμε. Έχουμε βέβαια πολύ μεγάλες δυσκολίες, δεν το κρύψαμε ποτέ. Αλλά το συμμαζέψαμε, κυρίες και κύριοι. Αυτό λοιπόν είναι μια επιτυχία της κυβέρνησής μας. Η κυβέρνησή μας, η πρώτη αριστερή κυβέρνηση, τελειώνω, που τόσο σε ενοχλεί, λαμβάνει μέτρα. Λαμβάνει μέτρα μικρά, όπως αυτά για τις λαϊκές αγορές, μέτρα που στην τροπολογία, μέτρα που σε αντίθεση με το νόμο 4264 του κ. Χατζηδάκη, ο οποίος αποδείχθηκε εξαιρετικά προβληματικός, βελτιώνει την κατάσταση και θα ακολουθήσει μακροπρόθεσμη νομοθετική ρύθμιση το επόμενο διάστημα για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Λαμβάνει όμως και μέτρα πιο μακροπρόθεσμα, πιο σοβαρά, όπως η στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης, η οποία συζητήθηκε εκτενώς. Και όπως διαπιστώνετε, κυρίες και κύριοι της αντιπολίτευσης, εμείς δεν μένουμε σε ευχές. Ευχές μας έδωσαν απλόχερο ο κύριος Κατσιδάκης, ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Κουτσούκος. Είμαι βέβαιος ότι όλοι έχουν πόνο ψυχής για τη βιομηχανία ζάχαρης και θέλουν να μείνει ζωντανή. Δεν ακούσαμε βέβαια καμιά συγκεκριμένη πρόταση. Ευχές ακούσαμε μόνο και γκρίνια, άπλετη γκρίνια, ότι δεν τα κάνουμε καλά. Εμείς κάνουμε κάτι όμως. Κάναμε κάτι κρίσιμο και άμεσο. Την κρατάμε ζωντανή και την κρατάμε ανοιχτή. Και ολοκληρώνω με το ζήτημα της παραγωγικής ανασυγκρότησης. Τελειώνω.
Αναρωτήθηκαν οι συνάδελφοι αν μπορεί να υπάρξει παραγωγική ανασυγκρότηση που να ξεκινήσει με μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Φυσικά όχι. Μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου είναι ένα νομοθετικό μέσο. Αυτό το μέσο δεν αρκεί για να αλλάξει μια διαδικασία δεκαετιών, την οποία ανέλησα και περιέγραψα χτες. Είναι καλό βέβαια να σημειωθεί ότι το παρόν μοντέλο της αποβιομηχάνησης επιβλήθηκε μέσα από μια σειρά αντίστοιχων μέσων στην αίθουσα αυτή. Σε κάθε περίπτωση όμως, η δικιά μας πράξη νομοθετικού περιεχομένου αποτελεί ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα νέας λογικής και σκέψης για το μοντέλο παραγωγικής ανασυγκρότησης που στέλνουμε, που δίνει προτεραιότητα στη βιομηχανική παραγωγή και όχι στις υπηρεσίες. Οι ρυθμίσεις που καλούμαστε να ψηφίσουμε σήμερα είναι ένα πρώτο βήμα σε αυτή τη μακρά διαδικασία. Σας καλώ λοιπόν όλους να τη στηρίξετε. Ευχαριστούμε τον κύριο Λαπαβίτσα. Το λόγο...